Ωραία κόντρα είχαμε την εβδομάδα αυτή ανάμεσα στον Δήμαρχο Τρικαίων και πρόεδρο τη ΚΕΔΕ και τον Περιφυλάκη Θεσσαλία και πρώην πρόεδρο τη ΕΝΑΕ, τον κύριο Αγοραστό. Τα είπε ορθά κοφτά ο Αγοραστό, χύμπα και τσουβαλάτα. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχει κανένα λόγο να χαϊδέψει τα αυτιά του Παπαστεργίου, του πρόεδρου τη ΚΕΔΕ και ηρητή μου Δημάρχου Τρικαίων. Εντάξει. Του είπε απλά αυτό που. Το βλέπουν οι δημότε, αλλά όταν έρχεται η ώρα τη κάλπη, πάνε και το ψηφίζουν και το δίνουν 58%. Τι, ότι δηλαδή αρκούμαστε ακόμα και σήμερα στα φρουφρού και αρώματα. Και από έργα μηδέν στον πηλίκον. Η γειτονική καρδίτσα λέει έχει πάρει, έχει εντάξει τόσα έργα. ο Δήμο Τρικαίων έχει ζητήσει και ακόμα μια παράθεση πέρα από τι δυο που πήρε. Γιατί γιατί η τεχνική υπηρεσία λέει περί άλλων την Ενοχλήθηκε ο Δήμαρχο. Και πήγε να του βγει στην κότα του αγοραστό. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Τρει το λάδι, τρει το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Θέλει να του θυμίσω ότι πέρσι τέτοιο καιρό, λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, είχε βγάλει να καλέσει το φυλάδιο, ηρωνεύονταν κιόλα και έλεγε ότι δυστυχώ δεν μπορέσαμε να κάνουμε την κουμαριά ε, πρωτεύουσα των τρικάλων. Εντάξει, γιατί επικοινωνιακά δεν παίζεται ο άνθρωπο. Αλλά κάναμε τόσα και τόσα. Και απαριθμούσε έργα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ ή άλλα που ανήκαν στην προηγούμενη δημοτική αρχή ή στην περιφέρεια. Καλή ώρα σαν του κόμβου. Ήρθε η περιφερειακή ενότητα, ο κύριο Μιχαλάκη και ο κύριο Αγοραστό και κάναν κουκλή τη εισόδου. Ήρθε ο κύριο Μιχαλάκη και ο κύριο Αγοραστό και φτιάξαν το μουσείο Τσιτσάνι. Και επέρεται ο Παπαστεργίου ήρθε ο Λάπα και μα έφερε το μέλλον των ξενοδικών. Και επέρε το Παπαστεργείο. Μνημόσυνο με ξανακόλυβα. Κλασική συνταγή. Αυτοί δεν μα έλεγαν πέρσι τέτοιο καιρό και μάλιστα πολλά παπαγαλάκια εδώ με site αλλά και άλλα μέσα ενημέρωση τον εκθίαζαν και το αφιερώναν. Δεν ξέρω κι εγώ πόσε σειρέ και σελίδε και ώρε και μπλα μπλα. Μια υμνολόγια για τα 10 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισε και θα άλλαζε το κέντρο των Τρικάλων, κεντρική πλατεία, πλατεία Κιτριλάκη, πλατεία Αερών Πολυτεχνείου, ανάπλαση Λιθαίου Ποταμού κτλ. Ένα χρόνο πέρασε. Ούτε ένα πλακάκι δεν μπήκε. Ούτε ένα τόσο δά. Και υποτίθεται σύμφωνα με τι δικέ του εξαγγελίε από Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, θα άρχισαν τα έργα. Οργασμό έργων. Δεν είδαμε απολύτω τίποτα. Και αντί να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλάει, πάει να τη βγει σε ποιο τον αγοραστό. Που αντικειμενικά η περιφέρεια και ιδιαίτερα η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων δίνουν καθημερινά δείγματα γραφή. Το έργο που έχει κάνει ο Μιχαλάκης στο νομό και στα Τρικάλα και που το καρπούνεται μέχρι ενό βαθμού και ο Παπαστεργίου δεν έχει τέρι, δεν έχει σύγκριση. Γι' αυτό και όταν πέρσι ακούστηκε ότι υπήρχε πιθανότητα ο Χρήστος Μιχαλάκης να κατέβει για δήμαρχος, κάποιοι ήταν με το πιεσόμετρο, γιατί είχε, φτάει, είχε φτάσει η πίεσή τους στο 20. Έτσι για να εξηγούμαστε δηλαδή. Αυτά κυρίες και κύριοι, από την ευκαιρία. Προθέσεις άσπρος Ένας αγωγός λέγει στην ε, ε, γέφυρα Κουτσομιλίων, ξαφνικά άρχισε να βγάζει ασπρίλα. Γάλα ήταν, τυρόγαλα ήταν. Τι ακριβώ ήταν... Ε, στα τα σύγχρονα μηχανήματα και το control room του Δήμου Τρακέων θα έχουν ήδη εντοπίσει τι ακριβώς περιεχόμενο είχε το υγρό, ποια ήταν η υφή του, η ποιότητά του και κυρίως η προσέλευση του. Τι τα έχουμε τα control room και καμονόμαστε ότι είμαστε η πανέξυπνη πόλη. Λοιπόν...